Πριν από 4 χρόνια με εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας και με αναδείξατε περιφερειακό σύμβουλο. Από τότε δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι κοντά σας, είτε ως εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος, αλλά και ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών. Δίπλα στους αγρότες, στους επιχειρηματίες, στους ανθρώπους της αγοράς, σε όλους τους Σεραίους. Ανταλλάξαμε απόψεις, μοιραστήκαμε προβλήματα, βρήκαμε λύσεις. Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά. Για τον τόπο μας, για την κοινωνία, για το μέλλον των παιδιών μας. Με εφόδιο την πολύτιμη εμπειρία που έχω αποκτήσει, νιώθω έτοιμος να κάνω το επόμενο βήμα. Στις 8 Οκτωβρίου σας στέλνω όλους συνοδοιπόρους για να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά. Δύναμή μου, η εμπιστοσύνη σας. Νομίζω ότι καταλάβατε ποιος είναι ο επόμενος καλεσμένος μας. Είναι ο κύριος Θανάσης Μαλιαράς. Είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Θα κρατήσω από αυτά τα οποία είδαμε μέχρι και αυτή τη στιγμή αυτό που λέτε ότι ο στόχος μας είναι να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Θέλω όμως να μου πείτε, γιατί είστε και ένας άνθρωπος της πιάτσας, θα μου επιτρέψετε να πω, με τα αγροτικά, το δύσκολο κομμάτι, πού είμαστε και πόσο πιο ψηλά μπορούμε να πάμε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καταρχήν, σε εσάς, τους τηλεθεατές σας. Όσο αφορά τα αγροτικά, να ξεκινήσουμε από αυτό που με ρωτήσατε, πιστεύω ότι ως νομός και ως περιφερειακή ενότητα, ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο και από θέμα υποδομών και από θέμα αντιπλημμυρικών έργων. Έχουν προχωρήσει. Φυσικά βρίσκονται πολλά σε εξέλιξη. Αναμένουμε να τελειώσει ο αναδασμός του Σκούταρ, ο οποίος έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, είχε κάποιες δυσκολίες. Ολοκληρώνεται όμως και σιγά σιγά θα γίνει, θα φτάσει στο τέλος του. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν φυσικά πολλά και έργα οδοπίας, αγροτικής οδοπίας. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, μπορούν να ολοκληρωθούν. Είναι σε εξέλιξη και εδώ είμαστε για την επόμενη πενταετία. Η επόμενη πενταετία πιστεύω ότι είναι κρίσιμη και καθοριστική, όχι μόνο για τον αγροτικό τομέα, αλλά γενικά για το καλό του νομού μας. Σε όλους τους τομείς, είτε Μαλιαρά, είναι επιχειρηματικός, είτε είναι αναπτυξιακός, είτε είναι αγροτικός, είτε οτιδήποτε αφορά το. Μου λέτε το ένα πιο σημαντικό από το άλλο. Χρηματοδοτήσεις και σχεδιασμός υπάρχει ώστε να τα τελειώνουμε όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να έχουμε τελειώσει δεκαετίες πριν. Σχεδιασμός υπάρχει. Το να κάνουμε κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί δεκαετίες πριν έχει ολοκληρωθεί. Δεν έχει, κάτι, δεν έχει μείνει πούμε, κάτι μου είπατε το οποίο τον είναι αναδασμό τώρα. Ο αναδασμός κάπου έχει ξεκινήσει την προηγούμενη. Ναι, είναι το καθαρά ελληνικό. Κολλάμε κάπου. Κολλάμε σε μια γραφειοκρατία άνευ λόγου και αιτίας. Θα σας πω εγώ ή απ' έξω. Πείτε μου εσείς ή από μέσα που καλείστε να αποφασίσετε να τα κάνετε πράξη. Μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά. Μπορούν να ξεπεραστούν, ναι, μπορούν να ξεπεραστούν. Γι' αυτό σας λέω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι δραστηριότητες που πρέπει να γίνουν, όλες οι ενέργειες, οι απαραίτητες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί. Πιστεύουμε ότι ναι μεν καθυστερεί ένα έργο, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, μεγάλο επίβολο, έχει φτάσει ως ένα σημείο, έχουν μείνει κάποιες λεπτομέρειες να διευθυντηθούν και θα ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Από μέσα, όπως το βλέπουμε, όντως έχουμε να παλέψουμε με το τέρας της γραφειοκρατίας, που λέτε κι εσείς. Ο κόσμος που είναι από έξω, σίγουρα είναι. Εμείς το τέρας δεν το βλέπουμε, να ξέρετε. Ναι. Εμείς απλά έχουμε ανυπομονησία. Σίγουρα είναι πιο ανυπόμονος και πιο, εγώ θα το πω πιο λαϊκά, στα κάγκελα. Και περιμένει να γίνονται όλα γρήγορα. Λογικό είναι και εμείς ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε άλλωστε. Και όταν βλέπουμε να κολλάνε κάποιες γραφειοκρατίες, κάποιες διαδικασίες μάλλον στην γραφειοκρατία και να μην γίνεται η δουλειά του επιχειρηματία, εκείνη που όχι στα κάγκελα ανεβαίνεις, ανεβαίνεις και στο ταβάνι. Ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε τον κόσμο, τουλάχιστον ξέρουμε το τι γίνεται. Αυτά προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε και πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, στο σωστό δρόμο και τουλάχιστον για το συγκεκριμένο που μιλάμε θα γίνει σύντομα. Ωραία. Μεγαλύτερο κομμάτι πίτες μπορούμε να πάρουμε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Λοιπόν, ως νομός. Ναι, τα κομμάτια της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι μοιρασμένα. Και είναι μοιρασμένα ανάλογα
με τον πληθυσμό και ανάλογα με την έκταση της κάθε περιφερειακής ενότητας. Αυτό τώρα το σας λέω, κύριε Μαλιαρά μου. Ωραία. Σας βάζουμε μέσω να πάρουμε λίγο μεγαλύτερο κομμάτι. Ωραία. Το καλό είναι λοιπόν ότι ο νομός Σερών είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση και σε πληθυσμό από όλους τους άλλους νομούς της κεντρικής Μακεδονίας. Μετά τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, ακολουθεί ο νομός Σερών. Ναι, αλλά λέτε μετά τη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε. Άλλο μεγάλο τέρας η Θεσσαλονίκη. Λογικό. Το μεγάλο τέρας των Σερών της περιφερειακής ενότητάς μας είναι ένα μάλλον από τα δύο μεγάλα τέρατα, έτσι όπως το λέω και όπως το συζητάμε με τον κόσμο, είναι η Θεσσαλονίκη και το άλλο είναι η γείτονα χώρα, η Βουλγαρία. Σωστά. Λοιπόν, όταν όμως είσαι σε μια περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη, λογικό είναι οι περισσότερα, τα περισσότερα κοντέλα να πηγαίνουν εκεί. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε και θα πρέπει να προσπαθούμε ό,τι περισσότερο πάρουμε από την πίτα που μένει για τους άλλους νόμους, να το διεκδικούμε. Mm-hmm. Αυτό μπορούμε να το διεκδικήσουμε πολύ εύκολα και μέσω του επιμελητηρίου. Πώς? Ήθελα να φτάσω και εκεί, γιατί είναι δύο εννοίες οι οποίες συμβαδίζουν. Και η ανάπτυξη του νομού που θέλουμε και η επιχειρηματικότητα. Μέσω της περιφερειακής ενότητας, σε συνεργασία με το επιμελητήριο, μπορούν να γίνονται κάποιες προτάσεις, κάποιες ενέργειες, κάποια προγράμματα τα οποία θα οδηγήσουν σίγουρα σε απορρόφηση περισσότερων κονδυλίων. Όσο περισσότερες προτάσεις και όσο περισσότερες μελέτες και όσο περισσότερη προετοιμασία υπάρχει, πιστεύουμε ότι μπορούν να έρθουν περισσότερα κονδύλια. Από πού η προετοιμασία, κονδύλια. Από την πλευρά του επιμελητηρίου? Από την πλευρά της περιφερειακής ενότητας. Ναι. Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες, με τους επιχειρηματίες, ναι. Με το επιμελητήριο, με τους αγρότες, με όλους τους φορείς γενικά, οι οποίοι μπορούν να συγκροτηθούν, να συγκεντρωθούν, να κάνουν όλη μια γροθιά. Όλοι είμαστε ούτως ή άλλως για το καλό του νομού μας. Δεν είναι κανένας απέναντι από κάποιον άλλον και οι Δήμοι μαζί φυσικά. Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει ετοιμότητα και οριμότητα μελετών, εδώ είναι ο Περιφερειάρχης να βοηθάει τις περιοχές που είναι έτοιμες. Αυτό μου έμεινε και προχθές στην επίσκεψη που έκανε ο Περιφερειάρχης μας εδώ στο δηληστήριο του που κατασκεύασε η Περιφερειακή Ενότητα, που κατασκεύασε ο Δήμος με χρηματοδότηση από την Περιφερειακή Ενότητα, από την Περιφέρεια, που είπε: κάντε μου μελέτες, φέρτε μου μελέτες, φέρτε μου μελέτες. Αυτό, εάν ναι, το ναι, σκεφτούμε ναι. Και αν το καταλάβουμε ότι χρειάζεται οριμότητα πάνω σε μελέτες για να γίνουν κάποια έργα, καταλήγουμε στο γεγονός ότι χρειάζεται συνεργασία. Τώρα ακουμπήσατε καυτό σημείο. Γι' αυτό ακουμπάω καυτό σημείο για να το συνεχίσουμε. Ένα λεπτό, κύριε Μαλιαρά, γιατί αλλού ήθελα να πάμε. Αλλά αφού το θέσατε, ένα λεπτό. Θα ήταν πολύ εύκολο να είμαστε εδώ τώρα και να σας λέω τι καλά που ήμασταν επιμελητήριο, πήγε καλά η Σερέξπο. Τι καλά είμαστε σαν περιφέρεια. Να μην σας ρωτήσω και για τη Σερέξπο. Δύο σελίδες έργα και να σας διαβάσω και τα έργα που έχουμε κάνει και να φύγουν, ναι. Να περάσει ένα τέταρτο και να φύγουν. Ναι. Επειδή όμως είστε και άνθρωπος της πιάτσας, είστε ιδιώτης. Έτσι. Δραστηριοποιήστε, θέλω να πω. Δεν είστε μέσα σε ένα γραφείο κλεισμένος και δεν ξέρετε τι συμβαίνει γύρω. Εάν δεν έχουμε το προσωπικό για να κάνουμε μελέτες, δεν έχουμε παρά να απευθυνθούμε και στους ιδιώτες, καλή ώρα, και να κάνουμε μελέτες. Και μάλιστα όριμες μελέτες και να μην τα μαγειρεύουμε 40 χρόνια. Πολύ ωραία. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Γιατί δηλαδή έχουμε τον επικεφαλή σας, τον κύριο Τζικώστα, να λέει φέρτε μου μελέτες και εγώ εδώ είμαι. Γιατί το δίνουμε αυτό το δικαίωμα? Το φέρτε μου μελέτες εννοεί. Φέρτε μου δήμε, φέρε μας μελέτες. Δήμη, μάλλον φέρτε ναι, μας μελέτες. Μπράβο. Ναι, επιμελητήριο, φέρε μας μελέτες. Τεχνικό επιμελητήριο, φέρε μας μελέτες. Φέρτε μου μελέτες. Γιατί δίνετε το. Αγρότες, φέρτε μας μελέτες. Περιφέρεια, φέρτε μας μελέτες, να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι να κάνουμε. Το δικαίωμα αυτό γιατί το δίνετε? Δεν υπάρχουν οι μελέτες. Υπάρχουν μελέτες. Μελέτες πρέπει, για να γίνουν μελέτες πρέπει να γίνει μελέτη για να γίνουν μελέτες. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε, τι θέλουμε. Να κάτσουμε να την κάνουμε. Το να γίνει μια μελέτη και να οριμάσει είναι το μόνο εύκολο. Εντάξει. Το μόνο εύκολο το είναι. Θέμα... Νόμιζα ότι είναι το πιο δύσκολο να οριμάσει μια μελέτη. Το να γίνει μια μελέτη είναι δύσκολο. Το να συνταχθεί μια μελέτη, να είναι έτοιμη για να την οριμάζει μετά είναι το εύκολο. Το να την ετοιμάσει είναι δύσκολο. Το να την προγραμματίσει, ναι. Να την ετοιμάσει και από εκεί και πέρα να την καταθέσει. Από τη στιγμή που την καταθέτει. Πάλι έχεις να αντιμετωπίσεις το τέρας της γραφειοκρατίας που λέμε για να, οριμάσει. Αυτό. Αλλά από τη στιγμή που γίνει η πρόταση, γίνει όλη η συνεργασία με τους φορείς, γίνεται όλη η μελέτη
Και εδώ είναι το δύσκολο, κύριε Μαλλιαρά, για να καταλάβουμε. Και κατατεθεί, από εκεί και πέρα πήρε το δρόμο του και θα γίνει. Μάλιστα. Έχουμε τέτοια ετοιμότητα εμείς εδώ οι Σέρες, ο νομός. Έχουμε μια ετοιμότητα. Είμαστε σε καλό επίπεδο. Καλό είναι να είμαστε σε ακόμα καλύτερο για να διεκδικήσουμε αυτά τα περισσότερα χρήματα που λέτε. Ωραία. Μου αναφέρατε σε ρεύμα. Σε όλα τα επίπεδα είμαστε σε καλό σημείο, έτσι. Είτε αφορά έργα, είτε αφορά μελέτες, είτε αφορά υποδομές, είτε αφορά τα πάντα. Αλλά εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό πιστεύουμε ότι η επόμενη πενταετία είναι κρίσιμη. Έγιναν έργα, γίνονται έργα, συνεχίζονται τα έργα, είναι σε εξέλιξη τα έργα, θα γίνουν και νέα έργα. Ωραία, να βγαίνετε παντού, και να μας τα λέτε και πιο συχνά, γιατί ξεχνάμε. Μου αναφέρατε σε Ρέξπο επίσης, προχθές τέλειωσε, ναι, και τι κάναμε, καλά. Τίποτα, με τη Ρέξπο η γενική εικόνα για αυτό που έχουμε λάβει ως μελητήριο είναι ότι ήταν μια πετυχημένη διοργάνωση. Από τους εκθέτες, από όσους ήταν εκεί και από τους επισκέπτες, έχουμε λάβει θετικότατο πρόσημο. Από εκεί και πέρα, φυσικά, όλα αυτά θα συζητηθούν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Έχουμε προγραμματίσει και μία συγκέντρωση με τους εκθέτες για να πάρουμε το feedback της... Τον απολογισμό, τον απολογισμό. Ναι. Και από εκεί και πέρα, όλα θα συζητηθούν μέσα στα αρμόδια όργανα, στο Διοικητικό Συμβούλιο, να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε, τι θέλουμε να αλλάξουμε, τι μπορούμε να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα. Τους εκθέτες πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε ευχαριστημένοι, γιατί η έκθεση γίνεται για τους εκθέτες. Και από εκεί και πέρα η επισκεψιμότητα ούτως ή άλλως είναι υψηλή. Είναι μια έκθεση, πιστεύω και πιστεύουν οι περισσότεροι, υψηλών προδιαγραφών. Έχει πολλά να δείξει, έχει πολλά προσφέρει στον νομό μας. Φέτος μην ξεχνάμε οι παράλληλες εκδηλώσεις που έγιναν, ήταν πολλές και ποικίλες. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε εδώ το διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της διευρυμένης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος. Ήταν όλο το ΔΣ εδώ της ΚΕΕ, πρόεδροι από όλα τα επιμελητήρια, επιχειρηματίες από όλα τα επιμελητήρια της Ελλάδος. Είναι αυτό που λένε, χτυπούσε η καρδιά της επιχειρηματικότητας της Ελλάδος στις ΣΕΡΕΣ. Περιμένετε τώρα, γιατί πολύ επιχειρηματικότητα μου βάζει μπροστά. Εσείς διεκδικείτε ψήφο από τον ΣΕΡΕΟ πολίτη σε όλο τον νομό. Βεβαίως, ναι. Για την περιφερειακή ενότητα. Για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μόνος σας μου είπατε ότι έχουμε κάποια τέρατα δίπλα μας, εκ των οποίων και η γείτονα χώρα στα βόρεια. Ναι. Έχουμε σκοπό να πάμε να στηθούμε και στο Τελωνείο, δηλαδή να σκεφτούμε ότι μπορεί να είστε μπροστάρης για να δούμε τι γίνεται και εκεί και τι μπαίνει τέλος πάντων και περνάει μέσα από τον νομό μας και ουσιαστικά μας κόβει κομμάτι χωρίς να το καταλάβουμε. Μπορούμε να συμμαζέψουμε λίγο αυτό το τέρας έτσι ώστε να μην μας τρώει και το δικό μας ψωμί. Λοιπόν, όταν μιλάμε για τέρας, είπαμε για το τέρας. Αυτό δεν είναι τέρας, είναι δράκος. Ναι, είναι ωραία. Δίπλα μας, ναι. Η γείτονα χώρα, στην οποία καλός ή κακός για μας, δυστυχώς για μας, έχει έναν πολύ μικρότερο συντελεστή, τόσο φορολογίας όσο και όχι σε όλα βέβαια, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Όχι σε όλα, ναι. Αυτό εννοούμε. Τώρα, το τι εισάγεται μέσα στην χώρα μας, ναι. Κάποια πράγματα πάλι καλώς ή κακώς, ευτυχώς ή δυστυχώς μπαίνουν λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε ούτε να τα εμποδίσουμε όταν μπαίνουν νόμιμα. Για αυτά που μπαίνουν παράνομα, εδώ είμαστε. Έχουν γίνει επιτροπές και επιτροπές, έχουν γίνει διαμαρτυρίες. Ναι, να μπείτε μπροστάριδες, εγώ σας λέω. Μπροστάριδες είμαστε. Όταν λέμε μπροστάριδες, εννοούμε να πάμε εκεί και με κορμί να σταματήσουμε αυτό το οποίο μπαίνει. Γιατί το νόμιμο μου λέτε δεν μπορείτε να το σταματήσετε. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας, της κυβέρνησης. Όχι, το νόμιμο δεν μπορεί να το σταματήσει κανένας, είναι νόμιμο. Ούτε καλά, νόμιμο ακριβώς δεν είναι. Εντάξει, νόμιμο, τώρα τα ξέρετε. Το παράνομο όμως τουλάχιστον, να μην τι άλλο, το οποίο καταλήγει και μπροστά στα μάτια μας. Εντάξει, δηλαδή. Το τώρα. Παράνομο είναι πρώτα απ' όλα θέμα της πολιτείας. Έτσι. Υπάρχει πάνω το Τελωνείο, υπάρχουν οι τελωνιακοί, υπάρχουν τα σκάνερ, γίνεται η δουλειά. Απλώς πρέπει να πλαισιωθούν και από άλλους φορείς ή από άλλους συνεργάτες. Συνεργάτες του επιμελητήριου ήταν πάντα σε αυτή την προσπάθεια και η Περιφερειακή Ενότητα ήταν πάντα αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Εδώ είμαστε για να βοηθάμε, εννοείται, προς αυτή την κατεύθυνση. Πάντα προς το καλό της επιχειρηματικότητας. Γιατί να ψηφίσουμε εσάς και όχι κάποιον από τους υπολείπους?
Ευτυχώς δεν έχετε και μεγάλο ψηφοδέλτιο, δεν έχετε σεντόνι, είναι αλήθεια. Ψηφίστε και τους υπολείπους, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το καλό είναι, και δεν το ανέφερα εγώ, το αναφέρατε εσείς, ότι είμαι άνθρωπος της αγοράς, άνθρωπος της πιάτσας, όπως είπατε. Είμαι επί 30 χρόνια στο επάγγελμα, 25 χρόνια στο επάγγελμα. Υπηρετώ το επάγγελμα του γεωπόνου εδώ και 25 χρόνια. Με τα κοινά ασχολούμαι τα τελευταία 10 χρόνια, είτε ως εκλεγμένος στο επιμελητήριο, είτε ως εκλεγμένος στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Και να θυμίσω και σε κάποιους ότι η ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκίνησε με το επιμελητήριο το 2017, που εκλέχθηκα, είχα τη τιμή να εκλεχτώ εκεί ως σύμβουλος. Ήμουνα μέλος της διοίκησης του επιμελητήριου. Μετά έγιναν οι εκλογές στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών και πάλι είχα την χαρά και την τιμή να με εκλέξει ο κόσμος, ο λαός, ως περιφερειακό σύμβουλο. Ναι. Οπότε είμαι εδώ, έχουμε αυτή την πολυετή εμπειρία, έχω αυτή την πολυετή τριβή με τον κόσμο, καθημερινή επαφή με τον κόσμο σε όλη την περιφέρεια και λόγω επαγγέλματος. Πιστεύω ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτά τα τελευταία 7 χρόνια, έχω προσφέρει όσο μπορούσα να έχω προσφέρει και σε αυτούς που μπορούσα να έχω προσφέρει. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για το καλύτερο. Το καλό είναι ότι γνωριζόμαστε. Προσέξτε, γιατί πάτε σε επικίνδυνα μονοπάτια. Ανεβάζετε πύχη εσείς τώρα με αυτά που μου λέτε. Προσέξτε, κύριε Μαλλιαρά. Ευτυχώς γνωριζόμαστε. Θέλω να πω ότι θα έχουμε μεγαλύτερες λοιπόν απαιτήσεις μετά. Γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό εκτιθέμεθα, ναι, που λέει ο κόσμος. Για να είμαστε εδώ, να εκτεθούμε στον κόσμο και από εκεί και πέρα ο κόσμος πρέπει να έχει από εμάς απαιτήσεις. Εδώ είμαστε, πιστεύω, τουλάχιστον εγώ προσωπικά στον εαυτό μου, πιστεύω ότι μπορώ να δώσω κάτι παραπάνω, είτε στην περιφέρεια, είτε οπουδήποτε χρειαστεί. Και εδώ είμαστε, γι' αυτό το λόγο κατεβαίνω υποψήφιος με τον Απόστολο Τζιζικώστα. Είναι μια εκλογική διαδικασία στην οποία και οι 13 υποψήφοι είμαστε στην εκκίνηση και πάμε να κόψουμε το νήμα. Όποιος είναι πιο... δεν θα πω γρήγορος, γιατί... Όχι, δεν πάει έτσι. Γιατί, ναι, γρήγορος δεν είμαι. Ναι. Η εκλογή ασπάει στους καλύτερους. Η εκλογή, ναι, ασπάει στους, ναι, καλύτερους, ναι, ναι, τους, ναι, πιο έμπειρους. Πιστεύω ότι έχω την εμπειρία πλέον και από τους δύο τομείς που υπηρετούσα, και από το επιμελητήριο και από την περιφέρεια, και είμαι, όπως είπαμε και στο βιντεάκι, έτοιμος για το επόμενο βήμα, όποιο και αν είναι αυτό. Ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει το τι θα γίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Σας εύχομαι καλό αγώνα. Εγώ ευχαριστώ. Κρατάω αυτά που μου είπατε, γιατί δεν είμαστε μόνο για το σήμερα εδώ. Ανεβάσατε τον πύχη, επομένως τώρα θα πρέπει να ανταποκριθείτε. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.